Πάμε στον ψηφιακό μας στίχο. Πάμε να μιλήσουμε για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η γενικευμένη, μέχρι τώρα μετρημένη σύραξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Να δούμε αν θα γίνουν τέλος πάντων οι εκδρομές που παραδοσιακά γίνονται προς τον Πανάγιο Τάφο από τους Έλληνες που θέλουν να γιορτάσουν το Πάσχα στην περιοχή των Ιερουσαλήμων, έτσι στην Ιερουσαλήμ. Ή αν έχουν ξεκινήσει οι διακυρώσεις. Και αν έχουν ξεκινήσει οι διακυρώσεις. Γιατί σε λίγο δεν είμαστε. Τρεις εβδομάδες μένουν, δεν είναι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γρηγόρη Λάβδα, είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων. Κύριε Λάβδα, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Από ό,τι άκουσα, θέλετε μια ενημέρωση πάνω στις εκδρομές... Ναι, των Ελλήνων προς την περιοχή και μετά θα δούμε τι θα γίνει εδώ. Στόχους. Ναι. Μετά την έναρξη του πολέμου, όπως νομίζω γνωρίζετε, όλες οι εκδρομές έχουν ακυρωθεί. Δεν υπάρχει ούτε μία εκδρομή που να οδεύει προς στους Αγίους Τόπους. Συγκεκριμένα τα γραφεία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλοι αυτοί οι προορισμοί προς αυτή την κατεύθυνση έχουν σταματήσει εντελώς. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει πτήση προς Τελαβίβ, έτσι δεν είναι? Ορίστε. Υπάρχει πτήση από Ελλάδα προς Τελαβίβ. Από Αθήνα προς Τελαβίβ. Επίσης υπάρχουν ορισμένοι σε αυτοί που πρέπει να ταξιδέψουν για άλλους λόγους, όχι ναι, για ταξιδιωτικούς λόγους, έτσι. Έχετε συγκεκριμένο ρυθμό να μας πείτε, κύριε Λάβδα, εκδρομών που ακυρώθηκαν? Όταν λέτε ρυθμό ταξιδιωτών. Ναι. Ταξιδιωτών και εκδρομών οι οποίες ακυρώθηκαν. Παράδειγμα, δεν υπήρχε ο πόλεμος, σήμερα... Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν θα υπήρχαν θέσεις για να ταξιδέψει κάποιος. Ναι. Συνήθως το Πάσχα, πόσες εκδρομές, πόσοι ταξιδιώτες φεύγουν από τη χώρα μας για τους Αγίους Τόπους, για Ισραήλ? Για αυτές τις ημερομηνίες που λέμε για το Πάσχα, mm-hmm, πάντα υπήρχε ένας αριθμός αρκετά μεγάλος. Τώρα, ακριβώς νούμερα δεν μπορώ να σας αναφέρω. Ναι. Έχει υπολογιστεί, το ξέρω το νούμερο. Έχουν φτάσει μέχρι και 7-8 χιλιάδες Έλληνες για να μπορέσουν να είναι σε αυτή την τελετή, mm-hmm, της άφηξης του, ναι, Αγίου Φωτός και βεβαίως να κάνουν πάσχαστη στην περιοχή της Ιερουσαλήμ. Άρα λοιπόν αυτοί οι επισκέπτες, οι Έλληνες, μόνο μεμονωμένα μπορούν να πάνε, έτσι δεν είναι, κύριε Λάβδα? Ούτε και μεμονωμένα. Ούτε μεμονωμένα. Μεμονωμένα για να πάει κάποιος είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Θέλει βίζα και τα λοιπά. Και ακόμα και ο πόλεμος να μην υπήρχε. Ναι. Δεν είναι εύκολη η πρόσβαση εκεί. Πρέπει να κανονίσει κάποιος με τα μοναστήρια. Πρέπει, όπως συγκεκριμένα στο Άγιο Όρος όταν πάμε, πρέπει να πάρεις τα διαμονητήρια, πρέπει να σε περιμένουν, ναι, πρέπει να ξέρουν τον αριθμό των ατόμων και αυτά. Τώρα... Είναι δύσκολο. Συνήθως όλοι οι επισκέπτες εκεί απευθύνονται στα ταξιδιωτικά γραφεία και το οποίο έχουν και την ασφάλεια εν μέρη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ξέρουν ότι θα μείνουν σε κάποιο ξενοδοχείο ή ακόμα και σε ένα... μοναστήρι, υπάρχει μια οργάνωση γενικότερα, έτσι. Πάντως, ό,τι και να είναι, αυτές οι συνθήκες δημιουργούν έτσι ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, αν δεν ξέρεις τι θα συμβεί, και στο οικονομικό περιβάλλον, και γι' αυτό μιλάω. Οι ακυρώσεις, ναι, αυτές λοιπόν που έχουμε, θα επιλέξουν κάποιες άλλες εκδρομές οι ταξιδιώτες ή θα περιμένουν να δουν τι θα γίνει και ίσως λόγω της κατάστασης θα επιλέξουν να παραμείνουν εδώ? Κοιτάξτε, ο κόσμος αυτός ο οποίος θέλει να ταξιδέψει θα πάει κάπου αλλού. Θα πάει. Συγκεκριμένα, ας το πούμε, υπάρχουν τα μοναστήρια στην Τρανσυλβανία, υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Θα μείνουν και περισσότεροι αυτοί που ήταν να ταξιδέψουν στους Αγίους Τόπους. Να ξέρετε ότι εφόσον η πρόσβαση είναι δύσκολη, μάλλον ακατόρθωτη, άρα θα μείνουν εδώ στην Ελλάδα. Μάστε. Αυτό είναι πληγή, εννοώ, για τον ναι, τουρισμό μας, ναι, για τα τουριστικά γραφεία. Κοιτάξτε, είναι... να πω κάτι. Εν ώψη του Πάσχα που περιμένετε... Ναι. Η Ελλάδα
τα τελευταία χρόνια μετά τον κορονοϊό έχει ανεβάσει πάρα πολύ τον εισερχόμενο τουρισμό. Mm-hmm. Αν μιλάμε τώρα για τους Αγίους Τόπους, είναι εξερχόμενος τουρισμός. Σίγουρα ένα μέρος αυτό με τα γραφεία θα έχουν επίπτωση, γιατί υπήρχαν αρκετά γραφεία τα οποία εξειδικεύονται πάνω σε αυτό το κομμάτι των Αγίων Τόπων. Άρα θα μείνουν εδώ στην Ελλάδα και ορισμένοι θα ταξιδέψουν σε κάποια άλλες χώρες που έχουν ένα θρησκευτικό, ας το πούμε... Μια τελευταία ερώτηση. Όλοι αυτοί οι επισκέπτες από το Ισραήλ στη χώρα μας, η Ρόδος ήταν ένας κατεξοχήν προορισμός που τον υπεραγαπούν, τον υπεραγαπούν και γενικότερα και άλλα σημεία όπως είναι η Αθήνα, αρχίζουν να πηγαίνουν τη Θεσσαλονίκη. Φέτος δεν θα έχουν τη δυνατότητα, θα χαθούν αρκετά χρήματα. Πώς θα καλυφθεί αυτή η ιστορία? Επειδή είπα προηγουμένως, τα τελευταία χρόνια ο εισερχόμενος τουρισμός έχει ανεβεί πάρα πολύ, το οποίο το ξέρετε και εσείς στην Αθήνα. Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πάρα πολλά ξενοδοχεία, αυτά που είχαν κλείσει ανακαινήθηκαν και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πληρότητα των ξενοδοχείων, έτσι. Ναι. Τώρα αναφέρατε τη Ρόδο. Η Ρόδος σίγουρα είναι... ένας προορισμός, ένα νησί το οποίο επί σειρά ετών είχε ένα υψηλό τουρισμό, όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι η Σαντορίνη και αυτά. Αυτά τα νησιά θα δουλέψουν. Αν δεν έρθουν, παράδειγμα, οι Ισραηλοί στην Ελλάδα, θα έρθουν κάποιοι άλλοι, δηλαδή θα συμπληρώσουν αυτά τα κενά. Μάλιστα. Πόσοι Ισραηλοί έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, το έχετε πρόχειρο? Πρόχειρο τώρα, κοιτάξτε, αν πάρουμε τα στατιστικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα, τα οποία φτάνουν περίπου στα 33 εκατομμύρια τουρίστες, τώρα κάποιο περίπου 1 εκατομμύριο ή 500.000 μπορεί να είναι από Ισραήλ. Είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό των Ισραηλινών που αγαπούν την Ελλάδα. Ναι, υπάρχουν. Εδώ τα τελευταία χρόνια, αν σας πω και κάποια στοιχεία, οι Τούρκοι, που παλαιότερα δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει κάποιος από την Τουρκία στην Ελλάδα, υπήρχε μάλλον ένα πρόβλημα με τη βίζα. Τώρα σήμερα, το έχει λυθεί. Αυτή τη στιγμή τα νησά που λέμε, είτε Ρόδος, είτε Σάμος, είτε Χίος, και αυτά επισκέπτονται πάρα πολύ Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή τουριστική περίοδο.